στιγμή. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, ώρα 6:44. Και ο άνθρωπος μου είναι πάλι εδώ, ρε φίλε, δηλαδή. Γεια σας. Θα τρελαθώ. Γεια σας. Θα τρελαθώ. Πω, τι υποδοχή ήταν αυτή, ρε φίλε. Άντε ρε Νίκο. Ένα χρεωστικό, ένα χρεωστικό. Παιδιά, έριξε την οθόνη. Τι έκανες? Δεν έχουμε τίποτα. Καλά είναι. Μπράβο, πάλι καλά. Εκπληκτικό. Συγγνώμη, έριξε την οθόνη. Ήταν πολύ μεγάλη ένταση της στιγμής. Πώς θα κάνει? Σπρώχτη λίγο να έρθει προς τα μπροστά, γιατί όπως βλέπεις δημιουργείται πρόβλημα. Χάνεται η βαρύτητα. Πώς την έριξε την οθόνη? Επικές στιγμές. Ούτε μαύρο ούτε τίποτα, ε. Σκυλί. Μπράβο, πάντα τέτοια. Η κάμερα του έχει καταγράψει. Μπορείς να μου το δώσεις και το βιντεάκι αυτό να το πλύσω? Το έχω δυστυχώς. Να τραγούσα story. Τρομερά πράγματα, λοιπόν. Ήρθε ο Μοσχοβίτης και πέφτουν τα πράγματα. Λοιπόν. Καλό. Καλό. Πνευματόδες. Λοιπόν. Τι έγινε, σαν το σκύλο με το γάτο, εδώ είμαστε. Το εργαλείο εδώ πέρα κανονικά λειτουργεί. Φίλε, άμα ήμουν εδώ την Παρασκευή, με πρόλαβαν κάτι παιδιά σε ένα ιντερνετικό καφενείο και εγώ έτσι θα ξεκινούσα την εκπομπή. Ναι. Δυστυχώς πέρασε την Παρασκευή πολύ καιρό και άλλα παιχνίδια τα χάσαμε όλα. Ναι. Αλλά θα σου είχα πολύ τέτοιο. Τι θα μου είχε. Ρύθμο ψυχεντέλικο και λόκο από Φουρέιρα. Θα έπαιζε όλη την ώρα. Είναι κάτι αναμενόμενο. Και λυπάμαι που το κάναν άλλοι και δεν μπορώ να το κάνω εγώ, κατάλαβες. Γιατί το έχω στο μυαλό μου την Παρασκευή. Χωρίς να έχω δει το παιχνίδι την Πέμπτη, δεν πίστευα. Γιατί κάτι έκανα την Πέμπτη, δεν έδωσα καθόλου σημασία, δεν το είδα. Και ξυπνάω το πρωί και λέω δεν μπορεί και είχαν χάσει. Νίκο, τι γίνεται? Δεν μπορεί να έγινε αυτό. Ναι, ρε. Εντάξει, άστα και μη χειρότερα. Δεν μπορεί να έγινε αυτό. Τι έγινε, Νίκο, τι έχουμε? Γραμμή. Γραμμή. Πάμε, περίμενε και θα πούμε μετά τα δικά μας. Καλησπέρα. Άντε ρε παιδιά. Πού είσαι? Τα καλησπέρα μου. Τα καλησπέρα, τα καλησπέρα. Τα καλησπέρα και τα καλώς ήρθες στο έτερο νήμιση, τον Νίκολα. Ευχαριστώ. Τον Νίκολα τον Μόσχο. Ευχαριστώ. Και λίγο να σε, μη σε καθυστερεί τόσο ρε φίλε Νίκο Παπαδόπουλε, το αφεντικό, δεν ξέρω, το διευθυντή σου τι είναι αυτός εκεί πέρα, τώρα τέλος πάντων. Βγήκε θέμα, τι να κάνει. Τι έγινε. Τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Όχι, γιατί χάνουμε από επικοινωνία, γι' αυτό καταλάβατε ρε παιδιά. Τώρα, να... ήρθε στα δύσκολα, Νίκ, αύριο τώρα έμεινε το πρώτο τελευταίο βήμα για να αποκλείσουμε την τρίτη ομάδα με μπάτζε το Μίλον Champions League μετά την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Άλλο ένα τρίτο. Έλα. Μάλλον την πιο έτοιμη. Μάλλον η πιο... την πιο έτοιμη από τις άλλες δύο. Δηλαδή? Πιο έτοιμη ρε παιδί μου, πιο σεταρισμένη ομάδα. Εντάξει, δεν πάει να είναι budget Champions League, ο Μίλον Champions League. Βγαίνει κάθε χρόνο δεύτερο, τρίτη εκεί στη Ρωσία. Το κυνηγάει και αυτή το παλεύει. Θα είναι άθλος για τον ΠΑΟΚ να αποκλείσει, όχι τη ΡΙΕΚΑ όπως αποκλεί ο Ολυμπιακός και το ΑΠΟΕΛ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο ΠΑΟΚ θα αποκλείσει τρεις ομάδες, αν την αποκλείσει και αύριο, τρεις ομάδες ο Μίλον Champions League και budget Champions League. Μακάρι. Κάποια στιγμή, το έχουμε πει στο καλοκαίρι, ότι όταν θα έρθει. Είναι νομοτέλεια, ρε φίλε. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα μπει στο όμιλο. Μπορεί να είναι φέτος. Εγώ σου λέω και κάποια στιγμή από αυτά τα χρόνια θα έρθει. Εντάξει. Μακάρι. Θα το κάνει αποκλείοντας ομάδες πολύ καλύτερες από αυτόν, με πολύ μεγαλύτερα budget και όλα αυτά. Που λογικά θα είναι στο τρίτο γκρουπ τη δυναμικότητα των ομίλων. Εμείς θα είμαστε στο τέταρτο. Δηλαδή αυτές όλες οι Μπενφίκα και όλες αυτές. Λογικά θα ήταν στο τρίτο ομίλο, ξέρω εγώ, τρίτο γκρουπ. Τώρα, όσον αφορά για το πρωτάθλημα, παιδιά, να κάνουμε και μια υπενθύμηση για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτος και είναι εμείς δίκαια οι τέσσερις βαθμοί που έχουμε. Νίκη και σοπαλία με τον Ατρόμητο, η ομάδα ήταν κουρασμένη. Άξισε την νίκη, ναι. Θεός, το μυαλό όλων είναι ο οργανισμός ΠΑΟΚ, είναι εκεί, στην Κράσνοντα, να περάσουμε στους ομίλους επιτέλους. Ναι. Μπήκαν και πολλοί νέοι παίκτες. Και ο Άρης δίκαια, ήταν, δύο νίκες. Ήταν γκέλα, σαν ήττα. Ήταν, αλλά πιστεύω μπορεί να αναπληρωθεί στην πορεία. Τώρα όσον αφορά για τον πρωτοπόρο, για μένα πώς είναι, 6 βαθμούς. Έτσι, μπράβο, 2 στα 2 πρωτοπόρος. Ναι, για μένα έπρεπε να έχει μείον 2. Μείον 3 από την τιμωρία για εκείνο τον παίκτη. 0 με τη Λαμία και ένα βαριά βία εχθές. Ο Μπέος, οι τρίχες του ρε, πάνω κάτω τρίχες του πηδήξανε. Πηδήξανε οι τρίχες του ρε. Πέναλτι λέει καθαρό, δεν το είδε, λέει ο κύριος Ευαγγέλου. Ήταν καθαρό. Δεν το είδε ο κύριος. Τότε λέει δεν τα πληρώνουμε τα βαρ.
Δεν έπεσε δεν λίγο. Είδε, δηλαδή το δεν έπεσε λίγο με χρονοκαθυστέρηση αυτό του Βόλου. Το out λέει το είδε. Το out το είδε η μπάλα που βγήκε ο κύριος Ευαγγέλου. Την πέναλτάρα λέει δεν την είδε. Πέναλτι, δεν ξέρω, λέει αυτοί αν δεν είχαν Βόλο. Πέναλτι έπεσε μετά από 5 λεπτά ο άλλος. Αν δεν είχαν Βόλο, λέει αυτοί οι διαιτητές. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα το μάτς, ειλικρινά, δεν το είδα. Αλλά παράλληλα αυτό το σχολιάζεις. Ναι, λέω ότι λέει ο πρόεδρος της αντίπαλης ομάδας, ρε φίλε. Βέβαια, δεν λέω ότι σας είναι έτσι κι αλλιώς. Προφανώς το βράδυ, θα το δώσω στο Μαΐδη προφανώς το βράδυ. Ναι, θα δω και θα κρίνω, αλλά εγώ πιστεύω τον Μπέο, δεν πιστεύω τον Τσαλτίδη πάντως. Για να τα λέμε τα πράγματα στα ίσια. Τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο, τον πιστεύω και δεν τον πιστεύω. Αλλά εγώ, για μένα, Νίκ έπρεπε να είσαι τώρα στο μείον 2. Δηλαδή 0 με τη Λαμία, 1 χθες βία βαριά και μείον 3 με τον Κοντοβάκο, τον Καρπουζά, πόσο λέγανε εκείνο. Πού τελείωσε και το θέμα, δεν τελείωσε. Και τακτοποιήθηκε πιστεύω και είμαστε μια χαρά. Διαιτητές πληρώσατε. Τα πάντα όλα είναι πληρωμένα. Και εκεί καλά μείνω, το Καρτατζόγλιο το πληρώσατε πριν 2 χρόνια που πήγατε και παίξατε. Όλα είναι τακτοποιημένα, μην αγχώνεσαι. Όλα. Σε βλέπω πολύ ευαισθητοποιημένο με τα θέματα του Άρη, βεβαίως. Αλλά θα έρχονται τα μείον 3. Μείον, το είπα και την άλλη φορά, Νίκο. Μείον 3. Μείον 3. Και εγώ σου είπα ότι δεν θα έρθει τίποτα, αλλά δεν έρχεται τίποτα. Καμιά 150. Θα είναι σκάνδαλο αν δεν έρθουν. Καμιά 150 αργά μείον 3. Θα είναι σκάνδαλο. Στα τελευταία 20 χρόνια τα φέσκα που βαρέσατε τις επέκτες, εκεί τους υπολογίζω. Καμιά 70-80%. Ναι, αυτό, δηλαδή είναι πλαστός ο πρωτοπόρος, είναι κάλπικος, έπρεπε να έχει μείον 2 τώρα και όχι 6. Εντάξει, έγινε. Εντάξει. Έγινε, φιλιά. Άντε, γεια σας. Όχι, περίμενε. Παρακαλώ. Νίκο, πρόσχε, μην κάνεις κινήσεις απότομες, φίλε. Περίμενε, εδώ. Πρόσχε, Νίκο, γιατί... Κοίτα προς τα πάνω. Προς τα πάνω, τι έχεις κάνει. Είναι το αφεντικό της πολύς. Δώσε, πιστάξτε, πίσω και βάλες. Πού είναι αυτό? Ο Ντρούλινγκ στη Μαρμίτα παλιά. Μαζί με τον Μπουγάτσα και τα προς τα πάνω. Πρωτοπόρος, έτσι, τα λέμε όλα, φίλε. Με παιχνίδια που εκκρεμούν, αλλά ναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής, στην πρώτη θέση βαθμολογίας είναι ο Άρης, φίλε. Μόνος που έχει κάνει 2-2. True. Αλλά υπάρχει και Ολυμπιακός. Πολύ ωραίο παιχνίδι, έτυχε να το δω. Πολύ ευχάριστο. Ο Βόλος Άρης. Δεν είναι βαριός καθόλου, δηλαδή. Με ρυθμό, με την μπάλα πάνω κάτω. Πραγματικά ταχύτητα. Ήταν. Δεν προλαβαίναμε να περιγράφουμε κλασικές κυβερνήσεις. Γίνεται φάση, γίνεται κουβέντα για το πέναλτι που στέλνει ο Βολός. Έλα. Είπε άλλο 3 λεπτά μετά του. Κάκος είπε πέναλτι όμως. Καλά, ο Κάκος τι θα έλεγε. Ότι δεν ήταν. Εγώ περιμένω να δω το βίντεο του Κλάντεμπεργκ. Όχι ότι θεωρηθετήσω απαραίτητα, αλλά περιμένω να το δω. Λίγο με χρονοκαθυστέρηση τον ήταν αυτό. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε για τον γκολ της Λαμίας στο ακυρωθέν και τα λοιπά και βγήκε ο Κλάντεμπεργκ και λέει: Παιδιά, υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί πέρα. Ναι, ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Τι έγινε. Ναι. Ευτυχείτε, τι κάνετε. Ευτυχείτε. Έλα, Αντώνη. Βγήκε ο αγαπημένος μου φίλος, φίλε, και πήρα να πάρω τηλέφωνο και εγώ. Αχ, καλέ, Αγγελικούλα μου, ναι. Βγήκε ο Τόργκελ τον FM και είπα να πάρω ένα τηλέφωνο. Τώρα τρώει κανένα μόλτο για να ησυχάσει τώρα. Μην το κάνετε, παιδιά, τώρα πρώτη μέρα που τον Νίκο, μην το κάνετε το μαγαζί μπάχαλο. Ναι. Μην το κάνετε μπάχαλο, σε τον υπολογιστή. Δεν το λέγανε. Αυτό πρέπει να το πάρουμε. Ο οποίος ακόμα από το 1999 δεν έχει δώσει τα λεφτά στον Σφίκα, στον προπονητή, το μεγάλο του, πώς το λέγανε τότε, ΠΑΟΚ, πώς λέγανε εκεί την ομάδα, Dream Team ΠΑΟΚ, πώς το λέγανε εκεί που είχε μαζέψει όλους τους καράδες και ακόμα, χρωστάνε τα λεφτά. Να, το ΣΒΙΣΕΡΒ, ναι, το ΣΒΙΣΕΡΒ, και όλους τους που είχε μαζέψει εκεί πέρα. Αλλά, εντάξει, ΠΑΟΚ, δεν πειράζει, όλους τους χρωστάς. Ναι. Και βγήκε άνθρωπο να μας πήρε, φίλε, τα 42 εκατομμύρια τα δώσανε, δεν λίγο ξέρεις. Τα 42 εκατομμύρια. Δώσανε 10 ρε μπροστά, ρε, ναι, δώσανε 10 μπράφους. Ψάχνω να βρω ένα ΠΑΟΚ να μου δώσει δάνειο 10 εκατομμύρια ευρώ και να του δώσω εγώ μετά από 20 χρόνια 10 εκατομμύρια ευρώ. Μα δεν βρίσκω κανένα, δεν ξέρω γιατί, τι γίνεται. Θα τα δώσω όμως, γιατί σε βάζει το τρυπάκι του ο προηγούμενος φίλος. Πάντα με βάζει, δεν μπορώ, η φωνή του με βάζει. Χτίζει εκπομπή, δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Τέλος πάντων. Εχθές ήταν ο Άρης, έθελησε την απόψη μου. Κοίτα, θα σου πω, σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς, άκου να σου πω. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζεις. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Okay, με βάση αυτό το οποίο θέλουμε και με βάση αυτό που μπορεί. Με βάση όμως το τι παρουσίασε σε προηγούμενα μάτς, είχε μια μικρή βελτίωση. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν, εντάξει. Πριν από 20 μέρες, ναι. Μπορώ να κάνω 10 νίκες στο πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα και να έχω κακή απόδοση, δεν θα με πειράξει. Καλά, ναι, οκ. Okay, δεν με πειράζει, η νίκη είναι νίκη, να ξέρεις. Δεν πειράζει εμένα. Απλά λέω ότι δεν έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι καθόλου. Γιατί αποδείχθηκε ότι, δικαίως Παπαδόπουλο, ότι ο Ένιγκ δεν, ρε φίλε, εντάξει, τι έκανε.
Έλα, βρε Νίκο, δικαίωση Παπαδόπουλου τώρα, άιντε. Δικαίωση Παπαδόπουλου, θέλαμε αυτά λίγο. Δύο στα δύο. Μια με τον Παντελίδη παίξει. Κάτσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε στο. Έχασε, εντάξει, εκεί ήταν τώρα. Πατατράκ μεγάλο. Ήταν στα μέτρα μας, αλλά έτσι όπως ήταν ο Άρης, η Ρέκα θα μας έδινε 4. Και Κοπενχάγη είχες μετά, αν παίρνουν στη Ρέκα, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε. Κοπενχάγη, πού τα παίζαμε εκεί, εδώ. Ρέκα και χωρίς τσόλα, κρεφίλε, πού να πας τώρα. Δεν είχες να με χαβαλέ. Κάτσε σπίτι σου τώρα, έτσι όπως τα έκανε. Και πρόσεξε, και έκανε και ο αιώνιος αντίπαλος ότι μπορούσε έτσι παίρνοντας όλα για να περάσει εσύ τη Ρέκα. Έμα τώρα. Και εσύ τίποτα, δηλαδή πήρες, σε εδώ κάνουν δώρο και δεν το πήρες εσύ, ρε φίλε. Θα πάει ο Μίλους, θα πάει ο Μίλους η κόλλος. Δείτε από ποιον αποκλείστηκε ο Άρης, θα λέμε μετά εμείς. Έλα, Νίκο, δεν ήταν κακή, ρε. Ρε, δεν ήταν κακή. Δεν ήταν κακή, ρε. Πρόσεξε, και αυτή, και αυτή μπάλα παίζουνε. Χωριό ήταν. Ρε, μην κοιτάς ότι είναι από χωριό, ρε. Και αυτή μπάλα παίζουνε. Δεν είναι, δεν κάθονται. Άλλο λέω, χωριό ποδοσφαιρικά ήταν. Αλλά το παιχνίδι το έχασες εσύ, δεν το πήρες. Ανοίγες το Σάσα εκεί πέρα πίσω. Να βγάζει τις παλιές βγαίνει στην αντεπίθεση, δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα. Μην με καγαλάς τώρα με τον Ένιγκα στο πάμε παρακάτω. Με καγαλάς τώρα. Δεν θέλω να εκφραστώ. Δεν μπορείς να βάζεις τον καλύτερο στο αμυντικό χάφο, το βάζεις δεξιμπάκ. Δεν θέλω να εκφραστώ. Βάλε κάποιον άλλο, δεν ξέρω τι θα βάλεις. Έφυγε τελείως. Όχι, αυτό είναι. Τελείως. Λοιπόν, λίγο όμως το δείτε, καλώς επανήλθες. Να είσαι καλά. Έτσι κάνει ο προλετάριος, έτσι κάνει, πηγαίνει διακοπές πάντα το Σεπτέμβριο. Έτσι, γιατί φίλε. Έτσι είναι το προλετάριο. Έτσι, φίλε. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι, αυτοί που πηγαίνουν διακοπές Αύγουστο, ο Παπαδόπουλος ας πούμε, έχουν και τα φράγκα για να πάνε. Είναι λογικό αυτό. Καλά, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε, καλό απόγευμα να έχετε. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Όχι, καλό χειμώνα, να κάνουμε κυρία εκεί πάλι να το πάμε να κάνουμε. Να είμαστε εδώ, μαζί σου κι εγώ. Να είμαστε εδώ, αυτό το σημαντικό. Έτσι, να μην σηκώνουμε ναι, μέσα. Να έχουμε υγεία, παιδιά, να μεγάλη είμαστε υπόθεση. Εδώ. Άνα, μπράβο. Και να πάμε να δούμε και ένα μάστερ, παιδί, δεν μας έλειψε. Να, να γεια σου. Σωστός. Έγινα τον Άρα μου, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Φιλιά, στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, ποιος είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα. Χαίρετε. Ναι. Εσείς είστε, κύριε. Εσείς είστε. Πού είστε στο αυτοκίνητο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν έχω λίγο επιστροφή γιατί παίρνω από Αμερική τηλέφωνο. Από ποια περίοδο, από ποια, πού. Αγαπημένη μου πόλη. Φιλαδέλφια. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Τι γίνεται, πώς είστε εκεί, από κρούσματα. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Κάργα. Κάργα. Νικολάδες, γεια σας. Εγώ είμαι Αριανός. Το όνομά σου. Νίκο, έχουμε ξαναμιλήσει. Μάριος. Γεια σου, Μάριε. Λοιπόν, για άλλη λίγο θα μιλήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ έχω να πω τώρα ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δώσουμε ένα... να στηρίξουμε τέλος πάντων αυτό που ήρθε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν πληρώνω εγώ, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αριανοί γεννηθήκαμε, αριανοί θα πεθάνουμε, πρέπει να το στηρίξουμε. Μεγάλη σφαλιάρα, τώρα αυτό που έχει γίνει όλο το... Ευτυχώς την Κυριακή, χθες η ομάδα έκανε τα αυτονόητα, να βρει λίγο την ηρεμία της. Δεν ξέρω, ακούγομαι καλά, μ' ακούτε. Καμπάνα ακούγεσαι, απλά σε αφήνουμε να τα πεις. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σταθώ στο εξής. Πάλι τα ίδια λάθη, όπως πέρυσι, επί Παντελίδη και αυτά. Δεν θα το αντέξει ο άνθρωπος στο βάρος. Μακάρι να βγω εγώ ψεύτης να κάνω λάθος. Δεν μπορεί να εμπνεύσει το Μέσο Αριανό. Δεν υπάρχει αυτός ο προπονητής για το Μέσο Αριανό. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε, έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Μακάρι να τα πάει ο άνθρωπος καλά. Μακάρι να τα πάει ο άνθρωπος καλά και να μας βάλει όλους γυαλιά. Εγώ αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι αυτό είναι παιδί μου που έβλεπε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και το έλεγε 2-3 εβδομάδες στο ράδιο που ο άνθρωπος ασχολείται με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ του Άρη. Ναι. Δεν ξέρει την μπάλα ούτε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ούτε εμείς οι ακροατές. Αυτή που ξέρει ο Χαριστέας, ο ένας, ο άλλος που είναι μέσα στην ΠΑΕ και ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Απλά εμείς έχουμε τη δικιά μας γνώμη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπανε. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει. Αυτό το βλέπαν όλοι οι υπόλοιποι από πέρυσι.
Αυτό ρε παιδιά που έγινε φέτος είναι έγκλημα. Έπρεπε να φύγει αυτός ο άνθρωπος μετά τον τελικό με την ΑΕΚ. Ναι. Που άφησε την ομάδα χωρίς στόπερ. Γιατί νόμιζε ότι την προηγούμενη αγωνιστική παίζει με την Μπαρσελόνα και κατέβασε τη βασική δεκάδα. Δεν το βλέπαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιατί κάθε χρόνο να γανιάζουμε χωρίς λόγο. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Έτερον, εντάξει είναι η δικιά μου η απορία, το δικό μου το πού. Ναι. Έτερον εκάτερον τώρα ό,τι έγινε έγινε. Εγώ ήμουν της γνώμης και να πουλήσει το Φετβατζίδη και να μην πάρει τον Γκαρσία. Και να πάρει, να πάρει ένα προπονητή να τον πληρώσει και να βγει straight και να πει παιδιά ξέρετε κάτι. Για δύο χρόνια τρία δεν θα μιλήσει κανένας. Κάτι υπομονή. Να πει στον κόσμο την αλήθεια. Πάμε να χτίσουμε. Να πάρει, να πάρει ένα παιδί με ένα Χιμένετ. Να πάρει έναν... Τέλος πάντων. Στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν τα είχε τα λεφτά. Δεν το φταίει όμως η ομάδα. Φταίνε οι κινήσεις δικές τους που κάνανε λάθος. Αυτοί πληρώνουν και όταν γίνεται ένα λάθος από μέσα θα το χρεωθούν κιόλας. Δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να εμπνεύσει κανέναν μέσα στην ομάδα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ταπεινή, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, εγώ και το πόλι το τελευταίο για να κλείσω να βγουν και άλλοι Βεβαίως. Είναι ότι δεν μπορείς να έχεις μέσα τέσσερις Ισπανούς, έναν Αργεντίνο και να με παίρνεις εγώ προπονητή από τη Δόξα Κοκκοτοπιάς. Πρέπει να πάρεις έναν από τη φάρα τους. Να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα τους, να μπορεί να περάσει το δικό τους το DNA. Αφού διάλεξες να παίξεις αυτό το μοντέλο, όπως και δεν μπορείς να έχεις τέσσερις Γερμανούς μέσα και να με πάρεις Ισπανό προπονητή. Ναι, έχει βάση αυτό που λες. Έχει βάση. Εντάξει. Τώρα αυτή είναι στο τιμόνι της ομάδος. Επειδή δεν έχουμε παράπονα από τον πρόεδρο, ίσα-ίσα την έχει νοικοκυρέψει και αυτά, πρέπει να κάνουμε όλοι λίγο υπομονή, να δώσουμε και στο Μάτζιο που είναι δικό μας παιδί τέλος πάντων, να μας αποδείξει ότι κάνουμε λάθος, να πάρει το timing το χρόνο του και να πάει την ομάδα όσο και ψηλά μπορεί. Γιατί για να μην κρυβόμαστε, φέτος πρέπει να βγεις τρίτο τέταρτος ή να πάρεις το κύπελλο για να βγεις Ευρώπη. Αφού τα καταφέραν έτσι, εγώ εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα, να έχει μια υγιή χρονιά, να είμαστε χαρούμενοι κι εμείς. Και παιδιά σας έχουμε καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Να σε καλά Μάρια, για να ξαναπάρει. Θα σε περιμένουμε. Όποτε μπορείς εδώ είμαστε. Να σε καλά. Τα φιλιά μας στην Αμερική. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή είναι international. Στο εμπορικό. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Εντάξει. Τόσοι Ισπανοί υπάρχουν. Δεν είναι απόλυτο βέβαια αυτό. Έχει δίκιο. Οκ. Τόσοι Ισπανοί προπονητάκι υπάρχουν δεξιά και αριστερά για να κάνεις τη δουλειά σου. Στον επόμενο, μην καλείτε άλλα. Πάρουμε δύο τελευταίους και πάμε στο break. Δεν θα πάμε στο break, θα πάμε σε ρί. Ωραία, σε ρί. Για να κλείσουμε και 20 για να πάμε τώρα να ακούσουμε Φερέιρα. Αν όλα πάνε καλά. Παίρνετε τα Φερέιρα λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. 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 Είμαι ο Γιάννης από τη μακρινή Γιαννιτσόν. Έλα, Γιάννη από τη μακρινή Γιαννιτσόν. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν. Όλα καλά αυτά που είπε ο φίλος από την Αμερική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ένας προπονητής, οποιοσδήποτε να είναι, ακόμα και ο Μουρίνιο πήγε σε ομάδες και τον διώξανε. Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει όλο το team και οι παίκτες και ο προπονητής και γενικά η ομάδα όλοι, πώς θα δέσει και πώς θα προχωρήσει. Ναι. Ακόμα και τον Κούπερ που λέμε να φέρει τον Κούπερ, και ο Κούπερ μπορεί να τον βλέπουμε σαν επιτυχημένο, αλλά για μένα αποτυχημένος ήταν αφού έχασε τελικό. Να σου πω και για τον Μπάγεβιτς που υποτίθεται ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής εκείνο το διάστημα. Και εκείνος αποτυχημένος ήταν, έχασε τελικό. Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, γιατί να σε διακόψω λίγο ένα λεπτάκι, 453 κρούσματα σήμερα, καλό χειμώνα, για συνέχισε. Όταν προχθές το βράδυ ανακοίνωσε ο Χρήσανδος την εκπομπή του δημοσιογράφου το Μάτζιο, ναι. Τους δύο υποψηφίους. Ναι, τους τρεις υποψήφιους, για μένα καλύτερος ήταν ο Μάτζιος. Δηλαδή το Μάτζιο ήθελα από τους τρεις. Δεν ξέρω, έχω μια αυτή ότι θα... Κάτι από μέσα μου λέει ότι θα πάει καλά.
Λοιπόν, μακάρι. Ο πρόεδρος κάνει το μακάρι. Κουμάντο, ναι. Ο πρόεδρος βγάζει και βγάζει λεφτά από την τσέπη. Αυτός δεν θα πω ότι ξέρει καλύτερα, γιατί το λάθος όταν το κάνεις δεν το βλέπεις. Ναι. Μετά φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτός κάνει κουμάντο και αυτός θα κανονίσει ποιον θα φέρει και ποιον θα διώξει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω... Ένα τελευταίο είναι για να πάμε και στους επόμενους. Ναι. Η ομάδα ήταν πολύ χάλια χτες. Παιδιά, αλλά ναι. Πήρε το αποτέλεσμα. Ένα αυτό. Και αυτό θέλω. Ένα αυτό. Ας είναι χάλια και ας παίρνει τα αποτελέσματα. Ένα αυτό και... Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν τρεις μέρες έπαιζε μάτσο, το οποίο αποκλείστηκε και το κλίμα ήταν για τα ανάθεμα στα αποδυτήρια και είχε και μια κόπωση που τη βγήκε από ένα σημείο και μετά. Ναι, τελευταία, για να πάμε στους άλλους. Θέλω να ρωτήσω αν ο Κόρκουτ και ο Λάρσον πήγαν από μόνοι τους ή διωχθήκανε ή δεν τους θέλαμε. Ο Κόρκουτ ζητούσε λεφτά τα οποία ο Άρης δεν είχε τη διάθεση να του δώσει. Με το Λάρσον δεν ήταν στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Της ομάδας γενικότερα. Ναι. Για μένα λείπουν και οι δύο. Δεν ξέρω πόσα παραπάνω ήθελε ο Κόρκουτ. Ναι. Για μένα λείπουν και οι δύο. Okay, εντάξει. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είστε πολλοί, όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας, στον επόμενο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Ποιος τον έφερε τον Γερμανό στην ομάδα που έφυγε τώρα. Ο Χαριστέας. Ποιος έκανε τις μεταγραφές φέτος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τέσσερα άτομα. Ο Χαριστέας τι ρόλο έχει στον Άρη ακριβώς. Διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος. Δηλαδή έχει τη γενικότερη υποπτία και κυρίως το αγωνιστικό. Φέρνει προπονητή. Διαπραγματεύσεις. Ναι, έχει άποψη γι' αυτά. Άκου, παιδιά. Προσέξτε, παιδιά. Θα πάρουμε αυτόνα για μπακ. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για τις μεταγραφές, γιατί το έχω ζητήσει και με άλλον την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μεταγραφές στον Άρη φέτος έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη τεσσάρων ανθρώπων. Κυρίως τεσσάρων ανθρώπων και του Ένικ φυσικά. Καρυπίδης, Χαριστέας, Τερζής και Γερίδης. Ναι. Όλοι από μαζί αποφασίζανε. Τι κάνει στον Άρη, φίλε, εγώ αυτό ρωτώ. Διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην ουσία τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή. Βλέπει παίχτες, διαπραγματεύεται με παίχτες, με μάνατζερ. Δηλαδή το Μάτζιο τον έφερε ο Χαριστέας. Όχι, ο Μάτζιο είναι επιλογή Καρυπίδη. Και ο Χαριστέας τι κάνει. 100-0. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, ο Χαριστέας το άφησε στον πρόεδρο. Γιατί ο Καρυπίδης είπε θα το πάρω εγώ πάνω μου. Και το παίρνει πάνω του. Εντάξει, ρωτάω, δεν ξέρω. Και εγώ σε εξηγώ. Τίποτα, δύσκολη χρονιά θα είναι, φίλε. Δύσκολη έτσι πως πάει, είναι δύσκολη χρονιά. Είναι δύσκολη και στο Βόλο δεν ήμασταν καλοί. Παρ' όλα τα αυτά πήραμε το παιχνίδι. Ευελπιστώ να διορθωθούμε. Μακάρι, είναι νωρίς ακόμα για να σου πω αν θα είναι δύσκολη. Γιατί είναι ήδη δύσκολη λόγω του αποκλεισμού στην Ευρώπη. Έγινε, να σε καλά. Νίκο, πριν πάμε στον επόμενο, έχουμε πολλούς. Έχουμε άλλους δύο. Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ. Ως εξωτερικός παρατηρητής. Μια από τις μέρες που ήμουν διακοπές δεν έκανα τίποτα και διάβασα πολλά πράγματα. Γιατί τις άλλες μέρες τι έκανες, δηλαδή. Ωραία, φίλε, δεν πήγα ούτε παραλίου ούτε τίποτα. Ήταν πολύ. Πολύ καλό αυτό, μ' άρεσε. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι, γιατί ναι. Ο Άρης μπήκε στη διαδικασία. Να ανανεώσει τον Ένινγκ, θα μου πεις. Όχι. Να αλλάξει τόσο πολλά πρόσωπα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, να είπε ο φίλος τον Κόρχουτ. Είπε, ξέρω εγώ, έφυγε ο Ιντέγε. Έφυγε. Γιατί πέρσι η χρονιά καλή δεν ήταν, φίλε. Δεν μπορεί να πει στα κακή χρόνια, μια χαρά πήγε. Πρόσεξε, μην ξεχνά πρώτα απ' όλα κάτι. Ότι ο Άρης είπε σε κάποιου παίχτε να μείνουν με την προοπτική το ενδεχόμενο βασικά να ανανεώσουν μετά τα playoff. Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι από τον περσινό κορμό ναι. Του φύγαν αρκετοί. Και κράτησε όμω και αρκετού. Ναι, οκ. Okay. Ήθελα να κάνει κάποιε αλλαγέ. Okay. Πρόσεξε με λίγο κάτι. Πριν πάμε στο επόμενο. Δεν μπορώ το ανάθεμα στο ένα παιχνίδι, το έχω ξαναπεί. Έτσι. Δεν είναι ανάθεμα. Το έλεγα και όλο το καλοκαίρι, όχι από σένα γενικά. Το έλεγα και όλο το καλοκαίρι ότι φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα προκριματικά με το ένα μάτς. Δηλαδή, στο ένα μάτς η στραβωμάρα δεν γυρνάει. Έκατσε τον Άρη στραβωμάρα. Το θέμα είναι, όσες μεταγραφές και αν κάνεις, να δουλέψεις με την ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να τους δώσεις ρόλους, να τους δώσεις ένα προσανατολισμό. Ο Άρης με τον Ένινγκ έμπαινε μέσα και δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια. Yeah. Χαίρετε. Τι κάνουμε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Το γεια ήταν πολύ δυναμικό. Πήγε πολύ δυνατά. Ευτυχώς μετά το έστρωσε λίγο. Ναι. Ναι, γιατί, εντάξει, πιο δύο τα ίδια. Ήταν ένα παιδί μου δυναμικό, πολύ κατάλαβε. Άρα, δηλαδή, για να γίνει. Ναι. Αριανός μπασκετικός είμαι, χαρά, ένα είμαι στο δεύτερο. 100-0, πολύ ωραία. Και επειδή εγώ δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, γιατί εγώ ξέρω από ποδόσφαιρο όσο ξέρω από Παπαδόπουλος για μπάσκετ. Αλήθεια είναι αυτό. Να πω συγγνώμη. Καλά το λες. Αν και έπεσε. Θα ρωτήσω τον Μοσχοβίτη. Θα ρωτήσω τον Μοσχοβίτη για να με ενημερώσει για
τα νέα του μπασκετικού Άρη γενικώς. Επειδή εγώ είμαι ο Άγιο Πρόδρομο, είμαι ο Νίκος του Top Gun, έχουμε μιλήσει κατά ναι, καιρούς. Ναι, ναι. Ναι. Και επειδή Παπαδόπουλε, εσύ πήγες τρεις μήνες στο στρατό, είχα κάνει και προστάρισμα και εγώ ήθελα να πάω δόκιμος και τότε ήταν 28 μήνες, έβαγα και ένα μήνα φυλακή και ήμουν 29 μήνες. Και όταν είπες ότι πήγες τρεις μήνες, άρα δεν θα έβαλα. Εγώ θα με κυνηγάει μια ζωή. Τι θες να πει, και εσύ γιατί, εντάξει, έτσι είναι. Ποιος φταίει. Όχι, και μένα επιλογή μου είναι, δεν με φταίει κανένα. Επιλογή μου είναι, ήξερα ότι είναι τόσο. Αλλά ναι, από τις διαφορές. Λοιπόν, και επειδή χθες στον αϊπρόδρομο θεάθη Χαριτόπουλος, συχνάζει ποτέ βέβαια. Χαριτόπουλος. Βέβαια. Ναι. Και μου είπε ότι πριν δύο μέρες υπέγραψε. Λέω κάτσε τώρα μόλις με την βρω ευκαιρία πάρω το Μοσχοβίτη να με πει νεότερα. Α, ναι. Περιμένουμε. Δεν το ήξερα. Ήξερα ότι έχουν επαφή. Όχι, χθες με το είπε. Και εγώ το είχα διαβάσει ότι μιλά, κάνουν και άλλον και λέει πριν δύο μέρες υπέγραψα. Okay. Μου το είπε, δεν παιδί. Μα τι είναι. Να σου πω. Ζωντανά, δηλαδή. Και παγκόσμια πρώτη οι ακροατές του Λίμπερο. Σωστά, σωστά. Πρώτη εδώ. Εγώ δεν μπορώ, δεν βγάζω ποτέ συμπεράσματα από φιλικά, να ξέρεις. Ειδικά όταν βλέπω αναλύσεις σε φιλικά τα οποία εμείς καν δεν βλέπουμε το μεταξύ. Συγγνώμη. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Δεν έχουμε και χρόνο. Ποιοι ήρθαν, αν ήρθαν, τι έγινε, γιατί έλειπα εγώ. Κατάλαβε. Ο Τσάλμερ, πήρε το Σούλερ, ο Φλιώνη, ο Ραγκίσεβιτ, ο Μιλόσεβιτ. Μπράβο, ο Τεκόζη, ο Χαριτόπουλο που είπε τώρα. Ποια άλλη είναι, Ερνικό, βοήθαμε λίγο. Ο Κουζέλογλου. Κουζέλογλου, ναι. Εντάξει. Άστα αυτά. Για πάμε παρακάτω. Σου με βάση το πώς έχει στηθεί. Είναι μια χαρά. Έχει δύο πολύ εμπειρού παίκτε κόρε, το Σούλερ και τον Τσάλμερ. Ωραία, αλλά τώρα πολύ καινούρια. Καλά, να συντονιστούν, να βρεθούν, να κάνουν. Εντάξει, παιδί μου, εκεί που ήμασταν να πούμε 2-3 χρόνια στην αντιπολιτεία και διαλύομαστε, δεν είναι. Κοίτα, έτσι όπως ήταν το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, που εγώ λέω θα είναι με 12 ομάδες, δεν θα κατεβεί ο Πανιόνιος, εκτός και αν γίνει ένα θαύμα. Αυτή που θα είναι με 12 ομάδες, δεν νομίζω να πέφτει και κάποιος. Οπότε θα το δούμε λίγο πώς θα είναι το πρωτάθλημα γενικά, αλλά οι κινήσεις που έχει κάνει σε μένα μια χαρά μου φαίνονται. Συγγνώμη, κάπως έτσι σώθηκε και ο ΠΑΟΚ, δεν κράζω, αλλά ο Άρης, τελευταία, όχι αγωνιστικά ρε εσύ, κοινέσονται αγωνιστικά, όχι, όχι ρε πέρσι να πούμε, ναι ρε εσύ, βάσει βαθμολογίας, αγωνιστικά. Όταν σταμάτησε πάντως ήταν και οι δύο τελευταίοι, ήταν πρώτο τελευταίος ο Άρης και τελευταίος ο ΠΑΟΚ. Ναι, και επειδή όμως είχαμε τη διαλυόταν Ιωνικός και Πανιόνιος, εντάξει είπαμε δεν θα πέφτει, το πολύ να πέφτει ένας. Τώρα δεν μιλάω ότι παλό είναι Άρης Πάουκ. Ο Άρης δηλαδή εντάξει είχε καβατζώσει να πούμε την προτελευταία θέση και αν θα πέτσε θα πέτσε ένας να πούμε. Αλλά μετά τι έγινε και τελικά σώθηκαν όλοι. Πριν κλείσουμε γιατί έχουμε άλλους πέντε θα δουλέψουμε σουβλάκια για πρόδρομο. Τέλος καλύπτηκα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, άγιο πρόδρομο πρέπει να πάμε. Λοιπόν παιδιά είστε πολύ ένα με 1,5 λεπτό καθένα και έχουμε και Φερέιρα μετά. Λοιπόν πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, στα γρήγορα. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα προς το παρόν. Ναι. Έτσι δεν περιμένω εμφανίσεις και τέτοια και το έδειξε και όλη η αγωνιστική. Ναι. Από τα 11 γκολ που μπήκανε, τα δύο μπήκαν στο πρώτο ημιχρόνο, το δικό μας και το αυτογκολ του Όφη. Το μεγάλο. Δηλαδή οι ομάδες γενικότερα δεν βγάζουν πολλές φάσεις. Από ό,τι θυμάμαι, Νίκο Μοσχοβίτη. Παρακαλώ. Στο πρώτο ημιχρόνο με τον Ατρόμητο κάνετε μισή φάση. Πω, άλλος πονόματος εκείνο το παιχνίδι. Επειδή ας πούμε για τον Ολυμπιακό, ξέρω ότι δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε η ΑΕΚ έκανε. Όχι. Γενικότερα οι ομάδες, αλλοί μπορούμε να περιμένουμε να κεντάνε. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Το κλείνω αυτό. Ωραία. Τώρα για το θέμα του προπονητή. Εντάξει, και εμένα ο Μάτιος δεν μου πολύ γεμίζει, αλλά κάτσε και εδώ το εξής. 8η αγωνιστική έπιασε, ανέλαβε τη Λάμια πέρσι. Ναι. Μέχρι την 26η. Είχαμε τους ίδιους βαθμούς, όσο και σου φαίνεται περιεργονικό. 23 βαθμούς. Να. Και εμείς και η Λαμία, δηλαδή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαστε λίγο προκατηλημένοι Έλληνας, μικρομεσαίες ομάδες. Χωρίς να χορτάει. Θέλω να αμφισβητήσω τον Μάτζιο σε καμία περίπτωση, δεν μ' αρέσει να συγκρίνω το Άρης με τη Λαμία. Το λέω με άποψη ότι ας πούμε εμείς έχουμε καλύτερο υλικό. Ναι. Έτσι. Δηλαδή και για να καταλήξω, να το δούμε στο χορτάρι και εντάξει, ας αφήσουμε να το δούμε, εννοείται. Να το δούμε. Ούτε για τον Παναθηναϊκό είναι καλύτερα τα πράγματα. Και εκεί γκρίνια έχουν και ο Πογιάτος δεν μας λέει και τίποτα, εντάξει. Και με τον Κούπερ στο Βόλο 1-1 είχαμε φέρει. Για όλους νωρίς είναι.
Θα δούμε. Επί Κούπερ 1-1 είχαμε φέρει, Νίκο, αν θυμάστε. Με εκείνη την κολάρα του Νέτο, με το φάουλ απευθείας. Ναι. Πολύ δυνατό. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βαθμούς να παίρνουμε στην αρχή. Αυτό. Έγινε, να σε καλά. Χαιρετώ. Να σε καλά, καλό απόγευμα. Στο επόμενο, καλησπέρα, παιδιά. Θυμίζω 1-1,5 λεπτό στον καθένα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Ωραία, γεια σας. Με λένε Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Είμαι φίλος του Άρη. Βεβαίως. Θέλω λίγο με τον Παπαδόπουλο να μιλήσω, τον Νίκο. Εδώ είμαι, παρόν. Ωραία, οκ. Okay. Καλησπέρα και στους δύο καταρχάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούγα προηγουμένως και την συζήτηση που είχατε με τον Χρήσανθο. Ναι. Για το ενδεχόμενο να φύγει ο Φετφαντζίδης. Ναι. Σωστά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, σε σχέση με πέρσι, ναι, έχουμε χάσει στη μεσοπιθετική γραμμή. Ναι. Τον Μπλάρσον, τον Τικινί, άμα φύγει ο Φετφαντζίδης, έφυγε ο Τόνσο, έφυγε ο Μαρτίνες. Και ουσιαστικά οι μόνες προσθήκες είναι ο Μπερτόλιο, επιθετικά εννοώ, και ο Γκαρσία αν έρθει. Πώς το βλέπετε εσείς? Και θα πάρεις και ένα ακόμα εξτρέμ. Πιθανότατα, λένε οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον. Άμα όμως δεν πάρει πιθανότατα μάλλον, είναι τρεις θέσεις και είναι τρεις παίκτες. Εναλλακτικά μόνο ο Μαντσίνη επιθετικά. Υπάρχει και ο Μαντσίνη που μπορεί να παίξει, ναι. Ναι, άμα γίνει κάτι, ένας τραυματιστής, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος. Έχει αποψηλωθεί πολύ η μεσοεπιθετική. Ψάχνεσαι για ένα ακόμα εξτρέμ. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρεις. Αλλά αν είναι τόσο καλή πρόταση του Φετφαντζίδη που φαίνεται να είναι, δύσκολα ο Άρης πιστεύω θα πει όχι, αλλά θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη, να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν. Και του συναδέλφου και του καλού φίλου που είναι ευγενικό άνθρωπο. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Βασικά θέλω να πω ότι ο Αντρόμητος αδικείται από το 1-1. Στον σκορ περνάει τουλάχιστον 1-3. 1-5, μη σου πω. Εγώ δεν το έχω δει το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να πάει και 1-5. Ναι. Επίσης ήθελα να πω ότι Λάρισα στο ακροτελεύτιο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα πάει για τα δίχτυα και βάζει πλάτη ένα παίκτη στο οποίο μετά του κάνανε διακοπή συμβολέου να μοσάξει ο Παπάζογλου. Δηλαδή κανονικά ο συμπολίτης τώρα έπρεπε να έχει ένα πόντο να πούμε. 4 είναι πάρα πολύ που έχει. Ένα πόντο και πολύ του ήταν, α πούμε. Εντάξει, αυτούς δεν τους βλέπουμε. Πιστεύω ο αντίπαλος του Άρη είναι Ολυμπιακός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάει ένα επιθετικό. Εμένα ο Λόπες μου φαίνεται μεγάλο καδρόνι, χειρότερο από τον Ιντέγε. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή να έχουμε ένα επιθετικό τύπου Ανανιάδε. Δηλαδή μεγάλη ομάδα του 80 είχε πολύ μεγάλη μεσαία γραμμή Μπαλής Λεοκούης Σίδρος και είχε μπροστά στην τερφού τον Ανανιάδε. Ναι. Πού πας ρε με τον Ανανιάδη να πούμε. Α, εκεί είχα στο πρωτάθλημα τσάμπα να πούμε και το καταραμένο παράζο, ας πούμε, κτλ. Αλλά τώρα θέλεις ένα επιθετικό που να φυσάει μπροστά. Δηλαδή είσαι πρώτος, θα κερδίσεις και τον Γιάννη εύκολα για πλάκα. Άλλο. Με αυτά κατάλαβες, που έχεις ψυχολογία. Πάρε με. Εμείς θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με τον Ταφ Ταφ να πούμε. Το που λέμε. Ο Ταφ Ταφ μάλλον θα φύγει. Όχι ρε φίλε, εντάξει τον είδαμε στην συνέντευξη τύπου του Μπλουζάκη ταφ-ταφ. Ναι. Νόμιζα να πούμε ότι είναι out ταφ-ταφ, αλλά ήταν τα αρχικά του. Το όλες τερισίς να μάλλον θα φύγει ο τόλις. Μάλλον θα φύγει ο τερισίς. Ναι. Όχι ρε φίλε να πούμε. Τέλος πάντων. Έγινε Γιώργο. Έγινε. Να είσαι καλά, φιλιά. Στον επόμενο. Δεν έχουμε φόρτο, τον και ενδεχομένως τελευταίο, γιατί φτάσαμε και 20 κάνουμε τον break μετά. Δεν έχω εικόνα ακόμα από Κράσονταρ. Λίγο προβληματικό. Πάμε για την ώρα στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Έλα ρε. Έλα Νεκτάριε. Πού είσαι, τι γίνεται? Εδώ, στον Κέτο. Νεκτάρια 453. Νεκτάρια, τι γίνεται, φίλες, φύγουμε. 453, αλλά τα 184 από το γνωστό Κέτο, Το καρά, τεπέ, εκεί. Ναι, εντάξει. Παιδιά, εγώ σας είπα ότι τα ελληνικά κρούσματα είναι 290.000 που ήρθαν απ' έξω. Φυσικά δεν μπορούμε να βρούμε όλα απ' έξω γιατί γύρισαν στις χώρες τους. Εντάξει, δεν ψάχνουμε να βρούμε πόσα είναι κάθε μέρα. Εγώ σας το είπα, από την αρχή 200.000. Τώρα, άμα τη μια μέρα βγουν 5 και την άλλη 5.000. Εμένα, όχι ότι φυσικά το 5.000 δεν είναι επίφοβο, λέω ένα παράδειγμα, ναι, αλλά το σύνολο είναι 200.000 που είμαστε στην Ελλάδα, αν είμαστε παραπάνω από 10 εκατομμύρια, φυσικά επί 10 εκατομμύρια, και όσο είναι και οι 90.000 που ήρθαν απ' έξω. Ή ας πούμε τώρα, ας πούμε, μια μέρα είχε Θεσσαλονίκη 5 και η Αχαΐα 4, αλλά στην Αχαΐα, επειδή από εκεί είναι Σύψας, Βατόπουλος και ο Μαγιορκίνης, δεν παίρνουν καθόλου μέτρα για Αχαΐα. Τη στιγμή που στην Αχαΐα και στην Λέγη γίνονταν χαμός τα κρούσματα. Γιατί? Εγώ Νεκτάρι ξέρω ότι ρίχνει χειμώνας, βλέπω τους αριθμούς να ανεβαίνουν και είμαστε δύσκολα. Όχι, εκεί παιδιά είναι και η άλλη γρήπη και επίσης από ό,τι φαίνεται, σέρες λόγω κάποιου γνωστού πολιτικού δεν το κλείνουν και εκεί χρεώνουν όλα τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα. Εντάξει.
Γιατί εκείνος ο νόμος. Δεν υπάρχει είναι... νεκτάρι. Για να το δίνουν έτσι προφανώς και κάτι τέτοιο θα γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, τόσες λίμνες έχει. Τόσα ποτάμια η Ελλάδα. Είναι δυνατόν όλα τα κουνούπια να πηγαίνουν στο Στριμώνα? Έχεις πάει στο Στριμώνα, έχεις πάει. Βεβαίως, αφού περνάω. Έχει πράγμα. Παιδιά, δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι ποτάμια. Ο Εύρος δεν υπάρχει. Το Έλλο δεν υπάρχει. Υπάρχουν, παιδί μου, τώρα μπορείς κάποιος εκεί πέρα να μολύνθηκε από αυτό τώρα. Τι να κάνουμε. Παιδιά, εντάξει, φέτος γίνεται αυτό. Εντάξει, τώρα εντάξει, το δούλευμα πάει πακέτο. Εντάξει, δηλαδή έχει όλη η Βόρεια Ελλάδα και δεν έχει ξαφνικά εσέρς. Εντάξει, άλλο το παράμυθι. Εντάξει, τώρα με αυτά δεν ασχολούμαι. Έχω πάψει να ασχολούμαι γιατί ξέρω ότι, κάποιοι, ότι περιμένουν τώρα την 3η Νοεμβρίου και μετά ήδη οι Ρώσοι παίρνουν και αντιβίωση. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει και αυτό. Όχι. Το 500. Ναι, το 500. Ψάξτε το να το βρείτε. Ήδη οι Ρώσοι παίρνουν αντιβίωση και τώρα κάνουν και το δεύτερο εμβόλιο. Όλα ήταν έτοιμα. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν στημένο. Εντάξει, βγάζει τώρα μάσκες ποιος, ο τεχνίτης και ο Αλουμίλ. Εντάξει. Βγάζουν κι άλλοι, βρε. Εντάξει. Κάτσε τώρα να δούμε πώς θα τη βγάλουμε την άκρη τώρα, γιατί μας βλέπω το χειμώνα να σφίγγουμε πολύ. Νεκτάρια, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό απόγευμα, γιατί πρέπει να βγάλουμε και Ρωσία. Αύριο καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί εδώ θα είμαστε και αύριο, ρε. Εντάξει, να τα πούμε. Θα φέρουμε καλά αποτελέσματα και θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα προετοιμαστούμε και εκεί κατάλληλα. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλό βράδυ. Να σου πω εσένα, Μωρή Αγγελικούλα. Χάρηκες με τη νίκη του ΠΑΟΚ από την Μπενφίκα που έλεγες ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς και. Επιμένω ακόμα και πάρα με τον Άρη που είναι εκτός. Έχεις τυπωθεί στο δίκη, παίρνει το 2-0 ο Ζίβκοβιτς. Είπες μπράβο, ρε Ζίβκοβιτς. Εγώ στην παρέα που ήμουν και βλέπαμε το παιχνίδι, ναι. Τελειώνει το ημίχρονο. Φιλήθηκα, όλοι, καλέστηκα. Όχι, ναι, όχι, τους λέω. Το ματς είναι στον γκολ και πιστεύω λέει, ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Γιατί οι άλλοι δεν τη βάζανε με τίποτα. Δεν σου είπα τι πιστεύεις. Σου είπα αν ικανοποιήθηκες μέσα σου. Αν ένιωσε μια ικανοποίηση να πει μπράβο, ρε Δεν μπορώ να νιώσω ικανοποίηση από μια ομάδα μονομένα. Νίκο, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τον Πάκο, ούτε από κανένα. Τη γραμμή δεν έχει κλείσει, ο άνθρωπο ακούει ακόμα. Νεκτάρι. Εντάξει, δεν έχει κλείσει. Δεν έπρεπε να κλείσουν. Τι θα κάνουμε τώρα με τη συνέντευξη. Λοιπόν, κλείσε. Ρίξε διαλύματα. Ναι. Ωραία. Και επιστρέφουμε με Πάκο 24, ελπίζοντα ότι θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να ακούσουμε τον Αμπέλ Φερέιρα και παίχτη του Πάκου. Φιλάκια.